Χαίρετε, τι γίνεται. Πριν βγω στην Game Night, ναι. Μου στέλνει ένα σαν μήνυμα. Ένα εδώ από του δικού μα, εδώ στο Instagram. Για το δικό μου. Ε? Για το Ραντόι θα πει. Ναι. Και μου στέλνει, μου λέει Παντελή, κοίτα. Και δεν προλάβαινα να επιβεβαιώσω. Ξέρεις, γιατί χθες ήταν η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, η νύχτα των τρελών ήταν με όλα αυτά που γίνανε. Και είχα βγει εδώ και τους ρώταγα. Λέω, ρε παιδιά, ένα γκολ από πλάγιο. Λέω, τώρα έγινε αυτό. Πώς μπορείς να χάσεις ένα πρωτάθλημα. Έπαθε τη μέση του Χαντάνοβιτς ο Ζέσαμα. Και μπήκε αυτός, ναι. Ο οποίος δεν έχει παίξει ποτέ. Ναι, μωρέ το δύστυχο. Α, το λυπήθηκε η ψυχή. Και μπήκε και έκανε αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ, τι γίνονταν. Εγώ είχα έβλεπα τα παιχνίδια και είχα πάρει δύο κινητά και είχα στο ένα κινητό κάτω έβλεπα την Ίντερ και στο άλλο κινητό κάτω έβλεπα τη Λίβερπουλ. Ναι. Και έβλεπα και τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν χαμός. Ναι. Και φαινότανε ότι η Ίντερ θα το βάλει. Ναι. Εντάξει, έχω που χτυπάνε τα γκολ ναι, και επειδή ναι, σου κινητό που έρχεται πιο αργά το σήμα, έχει πλάγιο η Ίντερ και μου χτυπάει τον γκολ. Και λέω θα κάνει επίθεση και θα το βάλει. Ναι. Και πάει μπάζα το φυλακά. Περιμένω να πετάξει. Δεν υπάρχει μπάλα, αυτό. Ναι, και τον βλέπω. Και βάζει τα δίχτυα του. Δηλαδή, εγώ σηκώνομαι, λέω θα κάνει επίθεση και θα το βάλει τώρα η Ίντερ. Ναι. Και πάει μπάζα το φυλακά και τον βλέπω. Σου λέω τρελάδικα. Είναι έτσι. Τέλος πάντων. Έλα φοβερό. Ευτυχάσα το πρωτάθλημα, σκέσαμε ένα σύγχρονο. Μη σου τύχει. Λοιπόν. Τι γίνεται. Εντάξει. Τι άλλα. Καλά, μωρέ, πάμε στα σημερινά. Ναι. Έχουμε 4 οριακά παιχνίδια. 2 για το Europa και 2 για το Conference. Λοιπόν, εντάξει, δύσκολα, κοντινά. Κοίταξα λίγο, αλλά... Όριο είναι. Ναι, μάχες στο όριο είναι. Από ναι, τη Μίγα Ξίκη πάμε να βγάλουμε. Πάλι με το Σίγκλετον θα πάω, ναι, για πες. Ναι. Να μας βοηθήσουν, αν βοηθήσουν και οι συγκυρίες. Ναι. Κοίταξε, εμένα η αίσθηση μου είναι ότι η West Ham είναι και αυτό για μένα το πιο δυνατό παιχνίδι για σήμερα, αλλά πιο πολύ ότι θα περάσει η West Ham. Γιατί και στο προηγούμενο γύρο 4 έβαλε, τα έβαλε η Ρεβάνς. Το πρώτο παιχνίδι στο Παλία. Κέρδισε η Ρεβάνς. Ναι. Πάντως η West Ham νομίζω ότι τη βολεύει το γεγονός ότι παίζει με ομάδες που, όπως και με τη Λιόν, έτσι και με την Άιντραχτ, που έχουν επιθετικότητα, αλλά έχουν πρόβλημα στην άμυνα. Δηλαδή είναι καλύτερες μισοπληκτικά από ό,τι μεσοαμυντικά. Η West Ham είναι σκληρή πίσω. Θα παίξει σήμερα με 3 συνάμυνα. Και είναι πολύ καλή στην αντεπίθεση. Είναι πολύ καλή επίθεση παιχνίδι χώρου. Και αυτό θα το αξιοποιήσει πιο μετά. Δηλαδή, την Μπαρσελόνα είναι διαφορετική ομάδα. Ναι. Και φαίνεται ότι οι Γερμανοί του ρίκαν σε ένα περίοδο που κάνανε κοιλιά, ναι, που δεν είχε εκτιμηθεί από το πρωτάθλημα. Ναι. Άρχισε να φαίνεται το παιχνίδι, τα δύο παιχνίδια με την Άιντραχτ και από το πρώτο, στο 1-1, ναι, που έπαιξε πολύ καλύτερα η Άιντραχτ. Αλλά εκεί δεν εκτιμήθηκε σωστά. Μάλιστα. Θεωρητικά εντάξει, πήρε και το αποτέλεσμα η Μπαρσελόνα, οπότε η Ρεβάνσα το καθάριζε. Mm-hmm. Και η Άιντραχτ πήρε την πρόκριση. Νομίζω ότι η West Ham θα κερδίσει, θα πάρει την πρόκριση, είναι φαβορή. Είναι στο 95, είναι γρήγορη ομάδα, παίζει κάθετα. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω θα κερδίσει την Άιντραχτ. Δεν παίζει κάθετα η West Ham. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, το ζευγάρι Λέστερ Ρώμα. Ναι. Εγώ βλέπω ότι ο Μουρίνο έχει βελτιώσει πολύ την, ναι, Ρώμα. Πραγματικά την έχει βελτιώσει. Την έχει σκληρύνει στην άμυνα. Έχει βγάλει πρωταγωνιστές. Είναι σε θέση η Ρώμα να περάσει μια αγγλική ομάδα, δεν είναι, επειδή δεν έχει υποφέρει στο παρελθόν στην Αγγλία ή η Ρώμα. Εντάξει, η Λέστερ δεν είναι ούτε Λίβερπουλ, δεν είναι ούτε United. Ναι. Εντάξει, είναι μια ομάδα που μπορεί να την κάνει καλά, μια ιταλική ομάδα που είναι στις 5 καλύτερες. Mm. Το Χ2 που θα φέρει, δηλαδή ακόμα και μια ισοπαλία θα φέρει την πρόκριση Ολύμπικο, δίνεται στο 1,62. Ναι. 1,95 δίνει το άσος West Ham, Χ2 η Ρώμα. Η Ρώμα, ο Έμπραχαμ είναι πολύ επικίνδυνο στην αντεπίθεση. Η Λέστερ με 0-0 πέρασε στο προηγούμενο γύρο με Ναϊνχόβεν. Ήταν ένα συντηρητικό μάτς με πολύ λίγες φάσεις. Βλέπω να. Επειδή πολλοί υπολογίζουν ότι θα πάει σε γρήγορο τέμπο το παιχνίδι και αυτό θα βολέψει τη Λέστερ. Η Λέστερ τα μάτς στο γήπεδο της θα πάει σε αργό τέμπο. Ναι. Όπως είδε και το Λέστερ Άστον Βίλα, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ αργό, ναι, και ζεστό. Έτσι, ναι, θα το πάει και το μάτς με τη Ρώμα. Ναι. Και νομίζω ότι θα είναι στο όριο του 0-0-0-1-1. Έτσι το βλέπω εγώ. Mm-hmm. Και με λίγες φάσεις θα πάει σε ρεβάνς αυτό το μάτς. Το Χ2 δίνει στο 1,62-1,65, ο Άσος του Σκάμψου 1,95. Δύσκολα μάτς είναι, εμένα αυτές είναι οι επιλογές μου. Τέλεια, φανταστικά. Άσο West Ham λοιπόν και Χ2 διπλή ευκαιρία. Ο Τσάρλι μας ταξιδεύει στο νησί. Απόψε Χ2 διπλή ευκαιρία την Ρώμα. Αταλάντα Τωρίνο 4-4, ε? Αταλάντα Τωρίνο 4-4. Ναι. 4-4. Πόσα σου έκανε Τωρίνο? Δεν ξέρω. Δεν, ήταν τόσα πολλά που αυτό δεν το είδα. 4 και βάλει 4 γκολ. Ναι. Έλα ρε. Mm. Έλα ρε. Απίστευτο. Ναι. This is football. Τι να κάνουμε. Απίστευτο. Αύριο. Φιλιά.